Επιστρέφουμε στο στούντιο. Στο στούντιο με τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς τον κύριο Παυσανή Παπαγεωργίου, αναπληρωτή εκπροσωπητού του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς σας βρήκα. Καλή, καλή χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας και από τον, από τον αέρα. Δεν είναι και εύκολο, είναι μάλλον δύσκολο. Και να μας χωράτε που σας σπάμε λίγο τα νεύρα με τα τηλέφωνα. Είναι δουλειά μας. Θα το αξιολογούμε στο τέλος της επικοινωνίας πάντοτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Βρετάκο με αυτό που συζητούσαμε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει. Η έμφυλη βία, η βία στην κοινωνία δεν είναι πρόβλημα που εμφανίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχει κορυφή και να έχει και πάτωμα, δηλαδή κάποιες φορές να είναι περισσότερο, κάποιες φορές να είναι λιγότερο. Υπάρχει. Αλλά ασχέτως αν είναι περισσότερο ή λιγότερο, πρέπει να κάνουμε πράγματα περισσότερα. Η αίσθηση που έχω είναι ότι η βία είναι κάτι που απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια και την κοινωνία μας. Έχει πολύ βαθύτερα αίτια πέρα από τα από συγκυριακά πράγματα που γίνεται τώρα. Έχει να κάνει με την παιδεία μας, έχει να κάνει με το πώς δομείται η οικογένεια, με το πώς προχωράει και αναπτύσσει την προσωπικότητα του ένας νέος. Στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως και πρέπει να κάνουμε πράγματα. Αλίμονο αν δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα και έχουμε κάνει ήδη αρκετά πράγματα. Βεβαίως δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Περιορίζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πολιτικές αποδίδουν. Σε κάποιες άλλες πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Όμως, να μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, ότι όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Εκεί λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη τετραετία, αυξήσαμε τους ψυχολόγους. Πρέπει να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Γίνανε 3.600 ψυχολόγοι, οι οποίοι ήταν 1.500, προκειμένου να πηγαίνουν συνεχώς να βλέπουν τα παιδιά για να μπορούμε να προλαβαίνουμε πράγματα, γιατί όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Mm-hmm. Αλλάξαμε τα προγράμματα σπουδών, 166 προγράμματα σπουδών γίνανε περισσότερο, προάγουν περισσότερο δράσεις κατά της βίας. Ήρθαν τα δημιουργικά εργαστήρια, που είναι εργαστήρια που γίνονται και έχουν μαθήματα συμπεριλήψης, ισότητας των φύλων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βάζουμε δηλαδή μαθήματα που εκπαιδεύουν τα παιδιά στο πώς θα μπορούν να απομακρύνονται από φαινόμενα βίας. Και πλην από όλα αυτά, πάμε στην ειδοοικογενειακή βία. Ένα κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μίλησε πάρα πολύ, την άκουσα με προσοχή η κυρία που μίλαγε πριν από εμάς. Mm-hmm. Όπου και εκεί έγινε μια πρόοδος. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε και βλέπουμε περιστατικά για τα οποία όλοι ανατριχιάζουν που τα βλέπουμε. Εγώ και στην περιφέρεια μου, στη Σαλαμίνα, ζήσαμε αυτό το περιστατικό με τη δολοφονία της γυναίκας που πραγματικά μας συγκλώνησε όλους, αλλά και αυτά που ακούμε και το τελευταίο διάστημα. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ίδρυσε 44 κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που δεν υπήρχαν. Τα οποία έφτιαξε... όμως δεν φτάνουν. Δεν είπα ότι λύσαμε το πρόβλημα, σας είπα τι κάναμε. Δεν φτάνουν, δηλαδή. Γιατί προφανώς να γίνονται πολύ παραπάνω ούτε, και. Ούτε το πανεπιστήμιο. Δηλαδή... Ναι, έφερε ξενώνες φιλοξενίας που δεν υπήρχαν, όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν πριν. Mm. Να πούμε τι κάναμε κάποια πράγματα. Μια γραμμή συμβουλευτική που μπορεί να καλέσει μια γυναίκα για να μπορέσει να βρει βοήθεια και να έχει εξειδικευμένη υποστήριξη. Το panic button, το οποίο είναι πιλωτικό, δεν ισχύει παντού, θα πρέπει να ισχύει παντού, σιγά σιγά θα πάει παντού. Αλλά πήγε στην αστυνομία και τη είπε: κατεβάστε την εφαρμογή των panic button και πήγαινε σπίτι σα και άμα γίνει κάτι. Συμφωνώ, αλλά σε 146 περιπτώσει που πατήσαν το panic button οι γυναίκε, κάπω λειτουργήσε αυτό. Δεν είπα ότι είναι ένα μέτρο που λύνει το πρόβλημα, γιατί από αυτέ τι 146 που έγινε μια άμεση επέμβαση αστυνομία, έστω και μια γυναίκα να σώθηκε. Δεν το συζητάω. Είναι κέρδο θεωρώ για την κοινωνία μα. Άρα θέλω να πω ότι με συγκεκριμένε κινήσει προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει βαθύτερε αιτίε στην κοινωνία μας, όμως εκτείνεται σε όλους τους τομείς, σε όλα τα στην εργασία, υπάρχει εργασιακή βία, υπάρχει ψυχολογική βία που πρέπει να μιλήσουμε και αυτή. Κύριε Παπαγεωργίου. Αθλητική, οπαδική, όπου και εκεί πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είναι μια μάχη στην οποία δεν πρέπει να χωράνε και μεγάλες διαφωνίες και μεταξύ των κομμάτων θεωρώ. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα θέλουν και το panic button και τα κέντρα τα συμβουλευτικά. Πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική. Είναι θέμα να μπορέσουμε αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε. Το ότι ζούμε μια έξαση της βίας στην κοινωνία. Είναι θέμα να το αντιμετωπίσει. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η βία από μόνη της και η έξαση της βίας είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του ίδιου προβλήματος. Η βία από μόνη της πράγματι έχει πολλές εκφάνσεις, πολλές διαστάσεις όπου παρατηρείται, αλλά όταν μιλάμε για έξαρση της βίας πρέπει να δούμε αν κάνουμε κάτι σωστά ή αν κάνουμε κάτι λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε και ο κύριος Βερετάκος, υπάρχουν αιτίες. Υπάρχουν αιτίες οι οποίες προκαλούν αυτή την ανάπτυξη γενικότερα, όχι μόνο των παραδειγμάτων, ότι δυστυχώς τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν το βάζουμε πολιτικό ορίζοντα, το βάζουμε χρονικό ορίζοντα, έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία ακολουθούν και
παραδειγματίζονται δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χτες δεν είχαν καμία σχέση με τη βία. Βλέπουμε τη βία στις νεότερες ηλικίες, τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε τη βία στον αθλητισμό, ότι φεύγει τελείως από ένα χώρο ο οποίος ήταν στους συνδέσμους που λέμε και βγαίνει έξω από το γήπεδο, βγαίνει παράλληλα με το γήπεδο. Βλέπουμε τη βία η οποία υπάρχει στο δημόσιο λόγο γενικότερα, όπως σε θέματα τα οποία βλέπουμε να αντιμετωπίζονται τώρα για το ζήτημα των γάμων των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, των ομοφυλών ζευγαριατζών. Δεν μπορεί να βγαίνει μια ρητορική η οποία είναι καταπιεστική. Mm. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα οδηγήσουν σε μια έξαρση της βίας. Όρος είναι απόλυτα λογικό. Πρέπει να επισημοποιηθεί. Πρέπει να λέμε με το όνομά της αυτό που λέμε. Πρέπει να επισημοποιηθεί και ο όρος, γιατί είναι μια πάγια τακτική και στην εγκληματολογία και στην κοινωνιολογία, ότι οτιδήποτε μας βοηθάει να προσεγγίσουμε ένα φαινόμενο πιο έντονα και να το διαχωρίσουμε από διαφορετικές πολιτικές επιστημονικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, πρέπει να εγκλωβίζεται. Και στατιστικούς λόγους. Κανένα άλλο από τα δυτικά κράτη, τα προηγούμενα κράτη της Ευρώπης δεν το έχει κάνει. Απόλυτα λογικά έχει να κάνει με μια γλωσσική προσέγγιση, όχι μια νομική προσέγγιση. Mm. Οτιδήποτε μας βοηθήσει να εντρυφήσουμε και να διαπιστώσουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα, είναι καλό να μπαίνει και στην νομικό πάμε λόγο. Στη βία της καθημερινότητας που είναι το πρωτοφόλι για τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι βίαιο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 28 μήνες. Είναι βίαιο για έναν άνθρωπο να σκέφτεται αν θα τα βγάλει πέρα 4 στους 10 στην δημοσκόπηση του Α. Έλεγαν ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα βγάλω πέρα το 2024. Είναι βία αυτό. Είναι βία στην τσέπη μας, να το πω έτσι. Στην τσέπη μας, ναι. Σίγουρα η ακρίβεια επιμένει. Ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη είδαμε ότι αυξήθηκε λίγο, αλλά από κάθε μήνα που μειωνόταν πήρε λίγο πάνω. Υπάρχει. Σε εμάς λίγο παραπάνω διεθνείς, από το πάνω. Δηλαδή, ναι, λίγο παραπάνω. Αυξήθηκε, εμείς λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διεθνείς κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Σας λέω ότι, ας πούμε, ο πόλεμος που γίνεται στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας, ενώ μέχρι στιγμής θεωρούσαμε ότι δεν θα επηρεάσει τις αγορές, αυτή τη στιγμή με την κλιμάκωση που βλέπουμε στην Ερυθρά θάλασσα, βλέπουμε ότι επηρεάζει το διεθνές εμπόριο. Άρα, αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας προς την αύξηση των τιμών. Από την άλλη, εμείς ως κυβέρνηση, επειδή έχουμε την ευθύνη διακυβέρνησης, πρέπει να παίρνουμε συνεχώς μέτρα. Mm-hmm. Σήμερα ανακοινώσαμε 4 επιπλέον μέτρα, στοχευμένα μέτρα για προϊόντα τα οποία είναι με βάση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πιο πάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα και σε σχέση με αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, όπως το νευρευκό γάλα, το οποίο μπαίνει πλέον διατίμηση στο κέρδος 7%, δηλαδή στο μεικτό περιθώριο κέρδος θα είναι 7% προκειμένου να επανέλθουν τιμές. Ποιος θα το ελέγχει αυτό? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλεγε ότι εγώ δεν έχω κόσμο να κάνω τους ελέγχους που πρέπει. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το 2020, ανακοινώθηκαν και τα νούμερα, είναι 95.000. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 22 εκατομμύρια. Συνεχώς βλέπουμε καινούργια πρόστιμα. Άρα λοιπόν, με βάση το νομικό πλαίσιο που έχουμε κάνει, όσον αφορά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπου ορίσαμε συγκεκριμένα τι είναι η εσχροκέρδεια. Γιατί μιλάμε για την εσχροκέρδεια, αλλά πρέπει να πούμε τι είναι η εσχροκέρδεια. Γιατί και οι εταιρείες πρέπει να έχουν ένα κέρδος. Αλλά ποιο είναι το κέρδος αυτό που είναι φυσιολογικό? Είπαμε λοιπόν ότι αν έχουν παραπάνω περιθώριο κέρδους από αυτό που είχαν το 2021, mm-hmm. πριν δηλαδή ξεσπάσει όλη αυτή η κρίση, τότε παίρνουν πολύ γερά πρόστιμα, με τα οποία μετά την επιβολή των προστήμων βλέπουμε ότι πολλές φορές πέφτουν οι τιμές και 25%. Άρα οι έλεγχοι γίνονται. Στο πλαίσιο αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία. Συνεχώς προσθέτουμε μέτρα. Σήμερα βγήκαν 4 μέτρα. Παραδείγματος χάρη, ένα μέτρο που θα μειώσει πάρα πολύ τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Γιατί βλέπαμε το παράδοξο, ένα προϊόν παραδείγματος χάρη να είχε 5 ευρώ και να πήγαινε ένα συν ένα στα 10 ευρώ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν υπήρχε έκπτωση. Πλέον με την πρωτοβουλία αυτή δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Ένα προϊόν, εάν ανέβει η τιμή του, δεν θα μπορεί να μπαίνει σε προωθητική ενέργεια. Άρα, εάν ανέβει η τιμή του για 3 μήνες, δεν μπορεί να μπει σε προωθητική ενέργεια, μειώνοντας ουσιαστικά τις τιμές, γιατί είχαμε αυτά τα παράδοξα. Βάζουμε μία τάξη στην αγορά, συνεχώς τη ρυθμίζουμε και από την άλλη ελέγχουμε. Όμως όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα, σας λέω, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Το πιο καθοριστικό που θα λύσει το πρόβλημα για μένα είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Όπου και εκεί έχουμε κάνει συγκεκριμένα πράγματα, σταθερά όσο αντέχει η οικονομία μας, αλλά προς τα πάνω. Αυξήθηκαν οι μισθοί στους δημόσιους υπαλλήλους από 1η-1η του 2024, 660.000 άτομα. 660.000 άτομα αφορά αυτό. Αυξήθηκαν τα επιδόματα τέκνου για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. 713 εκατομμύρια δόθηκαν στους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη μέχρι τέλος του 2023, το 12ο του 2023. Αυξήθηκε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ. Θέλω να πω ότι με συγκεκριμένα μέτρα, οι συντάξεις για δεύτερη φορά, τον Απρίλιο θα έχουμε τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού.
Βλέπουμε ότι πέφτει και η ανεργία, έχει φτάσει στο 9,4 από 17 που την παραλάβαμε. Άρα θα συμπιεστούν σταδιακά και ο μέσος μισθός να ανέβει προς τα πάνω. Όλα αυτά λοιπόν είναι προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους καταναλωτές, να ενισχύσουμε τους πολίτες, να μπορέσουν να δέξουν σε μια κρίση που έχει πραγματικά έχει διεθνείς όμως παράγοντες. Ο κύριος Δετάκος, κύριε Παπαγεωργίου. Εμένα με τρομάζει πάντως για τον απλούστατο λόγο ότι τα προβλήματα της οικονομίας δεν λύνονται από μόνα τους. Οπότε, αν βλέπω μια κυβερνητική πολιτική η οποία να προσπαθεί απλώς να επιβιώσουν οι πολίτες μέχρι να λυθούν τα προβλήματα, τρομάζω και για μένα τον ίδιο και για όλους όσους ακούνε και υφίστανται αυτό τη μεγάλη οδύνη του όταν μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να βγει με λιγότερα στην τσέπη και με λιγότερα και στο καλάθι ταυτοχρόνως. Άρα τα 6 μέτρα, τα 4 μέτρα, το κανένα μέτρο είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει κάποια επίλυση και δυστυχώς, λυπάμαι που το αναφέρω, γιατί είναι μια καλή προσέγγιση, αλλά είναι τελείως λάθος στο τεχνικό της κομμάτι. Το περιθώριο κέρδους μπορεί να έρθει με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να έρθει μειώνοντας το κόστος από την εταιρεία, μπορεί να έρθει ξεγελώντας τον καταναλωτή. Εδώ βλέπουμε πάλι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γενικό και δεν ορίζει αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να μπούμε και να αυξήσουμε τα εισοδήματα και να μπορέσουν οι άνθρωποι από την ίδια μέρα όχι να μετράνε λογιστικά αν μου έδωσε κάτι παραπάνω η κυβέρνηση, να μετράνε με αγοραστική δύναμη αν πήγα και κατέληξα. Όσο και να αυξήσει το εισόδημα, άμα συνεχίζει η ακρίβεια, δεν το. Αυτό είναι εθνικό ζήτημα, γιατί η ακρίβεια είναι πράγματι ένα φαινόμενο γενικό, αλλά κάθε χώρα πρέπει να το λύσει για τους δικούς της πολίτες, στα δικά της σούπερ μάρκετ, στα δικά της όρια και με τους δικούς της μισθούς. Μάλιστα. Στα 60 σας θα σταματήσετε να είστε μηχανολόγος και θα πάτε να δουλέψετε σε ένα σούπερ μάρκετ? Σε μια προσέγγιση, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κάθε άνθρωπος να μπορεί να κάνει το επάγγελμα που θέλει. Είτε αυτό είναι το επάγγελμα που έκανε, είτε κάποιο άλλο. Ωραία. Μπορεί και κάθε άνθρωπος να κάνει την οικογένεια που θέλει, όπως τη θέλει, με όποιον θέλει. Προφανώς και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και άμα μπορεί να κάνει και παιδιά, άμα μπορεί να έχει και παιδιά, να έχει και παιδιά. Με τους νόμους τρόπους τώρα, πάντα. Το πάτε στο άλλο θέμα. Χαίρομαι γιατί πρώτη φορά δεν ξεκινήσαμε και από αυτό το θέμα. Όπου πάω τελευταία ξεκινάμε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό να την εξειδικεύσει και εγώ περιμένω να ακούσω τις λεπτομέρειες το πώς θα γίνει. Εγώ στη γενική τοποθέτηση είμαι θετικός. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και τα επιμέρους θέματα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο θέμα και γενικότερα απασχολεί και την κοινωνία μας. Να δούμε τα επιμέρους πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, να δούμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ο Πρωθυπουργός είπε θα το φέρει εντός τετραετίας. Το είπε και προεκλογικά, θυμίζω, και ψηφίστηκε από αυτό για τον κόσμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν έχει αποδείξει κάτι, είναι ότι αυτά που λέει τα εννοεί και τα κάνει. Άρα λοιπόν περιμένουμε να το δούμε και θα το φέρουμε όταν είναι να έρθει. Έγινε ένα Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Πάρα πολλά νομοσχέδια έρχονται. Γίνεται χαμός στη Βουλή, σας το λέω, από όταν άνοιξε. Γίνεται. 30 νομοσχέδια περάσανε στο πρώτο πεντάμινο. Ξεκινάμε λοιπόν να φέρουμε τις μεταρρυθμίσεις και μέσα σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουμε θα είναι και αυτό. Έχετε πρόβλημα αν δύο άντρες μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί εσείς? Γιατί γίνεται πολύ λόγος ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα να δύο γυναίκες να μπορούν να έχουν παρένθετη μητέρα. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα. Φτάνει αυτό όμως να γίνεται με σωστούς κανόνες και να γίνεται όπως πρέπει για τα παιδιά. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά, τα οποία είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Και ξέρετε, η κοινωνία μας προχωράει, αλλά προχωράει σιγά-σιγά. Και πρέπει αυτά τα παιδιά να τα προστατεύσουμε. Γιατί όταν μιλάγαμε, γιατί τώρα έρχομαι να το συνδέσω και με τα άλλα, για τα φαινόμενα στα σχολεία μας, για την αύξηση της βίας, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κύμα bullying για τέτοια παιδιά. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό να γίνει προστατευμένο, να γίνει με σωστό τρόπο. Και είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει στην πρότασή του, στην πρόταση που θα φέρει όλα αυτά, ώστε να γίνει σωστά και όχι από την άλλη η πρόταση. Ωραία. Που βλέπω από το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στο άλλο άκρο. Κύριε Παπαγεωργίου, την είδαμε την πρότασή σας. Δεν θέλω να συζητήσουμε την πρότασή σας. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα δεξιό κόμμα που έχει ζητήματα σε τέτοια θέματα και ιδεολογικά ζητήματα σε τέτοια θέματα, παίρνει το ρίσκο να το φέρει. Μήπως πρέπει να τη βοηθήσετε αντί να τη βάζετε εμπόδια για να λυθεί το κοινωνικό πρόβλημα? Εντάξει, έχουμε πάρει και εμείς το ρίσκο και ζούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ήδη αυτό είναι μια συμβίωση πάρα πολύ δύσκολη. Δεν συμφωνεί. Αλλά παρόλα αυτά, αφού πήρε το ρίσκο να είναι στην κυβέρνηση, ας πάρει το ρίσκο να υλοποιήσει και το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμά της, όπως είπε ο κ. Βερδάκος, ο Πρωθυπουργός τους και
των υπολείπων βέβαια, δεν το λέω προσβλητικά, ναι. Φέρνει αυτό το οποίο καθυστέρησε ο ίδιος να φέρει. Άρα, συνεπώς, μη συζητήσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να συζητήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να καταθέσει την πρότασή του γιατί δεν έρχονταν η άλλη πλευρά. Να συζητήσουμε όμως πράγματι ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη, φαίνεται και από τις μετρήσεις. Εάν η ελληνική κοινωνία, η οποία παρίσταται, συμπαρίσταται στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι έτοιμη, είναι δικό του ζήτημα να τους ετοιμάσουν. Ή από την άλλη πλευρά, εάν είναι έτοιμοι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να εκπροσωπηθούν από τους βουλευτές τους στο 100% της δικής τους δύναμη και να δείξουν ότι το 80% και το 90% της Ελλάδας είναι σύμφωνοι με το να προχωρήσουμε στην κατάργηση οποιαδήποτε προσέγγισης περιοριστικής για τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε.